Μακαριότατε, φίλες και φίλοι, και τη λέξη φίλες και φίλοι την εννοώ με την πραγματική έννοια της λέξης αυτής, γεμάτη από συμβολισμούς αγάπης και τιμής. Θέλω να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνησή μου απόψε που βρισκόμαστε μαζί με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο εδώ στην Κύπρο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά και να ανταλλάξουμε απόψεις για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Η αρχή της συναντήληψης και η αρχή του συντονισμού των δύο πλευρών μας ήταν και παραμένει αναλύωτη, σταθερός πυλώνας και παντός καιρού. Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο δύσκολη, τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και ευρύτερα για τη γειτονιά μας. Ειδικότερα ως προς την Κύπρο, η Τουρκία, για άλλη μια φορά δυστυχώς, επέλεξε να ακολουθήσει πολιτική που δεν έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο, που δεν έχει καμία σχέση με τα ήθη που διέπουν τις διακρατικές σχέσεις τον 21ο αιώνα. Παρακολουθούμε με σύνεση και με νυφαλιότητα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και στηρίζουμε, φίλε Πρόεδρε, πλήρως την απόφασή σας να αναστείλετε τη συμμετοχή σας στις δικοινοτικές συνομιλίες έως ότου συντρέξουν κατάλληλες προϋποθέσεις. Θέλω να πιστεύω ότι η τουρκική πλευρά θα εργαστεί προκειμένου να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις. Επιτρέψτε μου μια σύντομη γενικότερη αναφορά. Η ευρύτερη περιοχή μας πράγματι δοκιμάζεται. Η ρευστότητα, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, για την οποία τεράστια ευθύνη φέρει το Ισλαμικό κράτος, παρουσιάζεται σήμερα σαν μια δύναμη απίστευτης βαρβαρότητας, η δράση της οποίας αναδιατάσσει περιοχές και σύνορα, προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Είναι ένας ακραίος ζηλωτισμός στο όνομα των θρησκείων, ιδιωτελείς στοχεύσεις κρατών της περιοχής, κατάρρευση άλλων, καθημερινά δράματα ανθρώπων που ξεριζώνονται από τη γη τους και να ζητούν την τύχη τους αλλού, διωκώνοντας το ήδη τεράστιο μεταναστευτικό πρόβλημα. Δημιουργεί λοιπόν αυτή η καινούρια δύναμη, με την έννοια του φαινομένου το λέω δύναμη, ένα μείγμα τέτοιο η έκρηξη του οποίου απειλεί να λάβει σήμερα πια ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και στο ίδιο ακριβώς κάδρο, μακαριότατε, βρίσκεται η τραγική μοίρα των χριστιανών της Ανατολής, οι οποίοι αναγκάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες να εγκαταλείπουν τις πανάρχιες κοιτίδες τους. Σήμερα λοιπόν που ευρύτερη η περιοχή μας δοκιμάζεται, είναι επιτακτική η ανάγκη και για ευρύτερη περιφερειακή συνεννόηση. Παράγοντες που την εμποδίζουν πρέπει να τεθούν στο περιθώριο. Ελλάδα και Κύπρος κινούνται σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. Μεθαύριο το ίδιο σκηνικό συνεννόησης και συνεργασίας θα επαναληφθεί μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως στο Κάιρο. Τη φορά αυτή με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, ηγέτιδας δύναμη του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου. Για άλλη μια φορά, φίλε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ με ευγνωμοσύνη να σε ευχαριστήσω για την θερμότατη υποδοχή και την πραγματικά εξαίσια φιλοξενία. Θα ήθελα να πιω κι εγώ με τη σειρά μου εισηγείαν όλων, εισηγείαν του κυπριακού λαού, ευχόμενος ολόψυχα δικαίωση των αγώνων του και ευόδοση των προσδοκιών του. Γεια σας. Λοιπόν, εισηγείαν του κυπριακού λαού και ευόδοση δικαίωση